Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση. Στην τελική ευθεία τα κόμματα. Ξεκινά η μάχη της πλατείας. Μανούσος Βολουδάκης και Αντώνης Βγόντζας διασταυρώνουν τα ξύφη τους στο απόψινο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Στο επίκεντρο οικονομία. Ανησυχία για τα κρούσματα μενιγκίτιδα στα Χανιά. Τι λένε οι ειδικοί. Περισσότερα κρουαζιερόπλοια θα δέσουν στο λιμάνι της Σούδας το 2015. Πέντε νέες εταιρείες θα ρίχνουν άγκυρα στα Χανιά. Στην τελική ευθεία προς τις κάλπες κορυφώνεται η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή την οικονομία. Την ίδια ώρα, με περιοδίες, ομιλίες αλλά και με κατέρωθεν πειρά, συνεχίζεται η προεκλογική εκστρατεία των δύο μονομάχων αλλά και των υπόλοιπων παρατάξεων που διεκδικούν την τρίτη θέση ή την είσοδό τους στη Βουλή. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση 4 ημέρες πριν την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πρωί περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ είχε συνάντηση με τον Μητροπολίτη Άνθιμο. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και ευχαρίστηση κάθε φορά που σας βλέπω, διότι Παναγιώτατε είσαστε ένας φλογερός ιεράρχης, ο οποίος είναι ο κήρυκας της Ορθοδοξίας μας και κήρυκας των δικαίων του ελληνισμού και της Μακεδονίας μας. Ξέρουμε τους χρόνια αγώνες σας και την επιθυμία σας να διορθωθούν τα πράγματα και τα θέματα που αφορούν την πατρίδα μας. Στη συμπρωτεύουσα βρέθηκε χθες και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ζήτησε από τους πολίτες να κλείσουν τα αυτιά τους στην κινδυνολογία και να δώσουν στο ΣΥΡΙΖΑ την αυτοδυναμία. Ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, ο πρωθυπουργός της χώρας, επιχείρησε να σύρει πρώτος αυτόν τον χορό της ιστερίας και του ψεύδους. Όμως τελικά απέμεινε τραγικά μονάχος του σε αυτόν τον χορό. Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες να γυρίσουν την πλάτη στις ακραίες φωνές του μίσους και της τρομοκρατίας. Να καταδικάσουν με την ψήφο τους τη χρεοκοπημένη στρατηγική του φόβου. Στο διακύβευμα των εκλογών αναφέρθηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, χαρακτηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ εγγυητή της πολιτικής σταθερότητας. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί μια σταθερή και ασφαλή πορεία, ποιος μπορεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο, ποια είναι η χρήσιμη ψήφος. Και όπως και αν το δει κανείς, από όποια οπτική γωνία, η χρήσιμη ψήφος είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ. Στη διακαναλική του συνέντευξη, ο Πάνος Καμένος επανέλαβε τις κόκκινες γραμμές που θέτουν οι ΑΝΕΛ για μετεκλογική συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Το τρενάκι να μπει στις ράγες. Δεύτερον, το τρενάκι να ξεκινήσει και να έχει ενέργεια για να ξεκινήσει. Και βεβαίως, αφού ξεκινήσει το τρενάκι να τρέχει, είναι σημαντικό να υπάρχουν εκείνοι που θα μπορέσουν να το κρατήσουν στις ράγες. Την επιτακτική ανάγκη προώθησης των μεταρρυθμίσεων επεσήμανε ο Φώτης Κουβέλης. Η πράσινη δημοκρατική αριστερά. Είμαστε εδώ για την κοινωνία και τη χώρα. Με ρεαλισμό και όραμα για την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε τους πολίτες να ισχυροποιήσουν το ΚΚΕ στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. ΚΚΕ μπορεί να εκφράσει αυτό που κάθε μέρα λέει ο λαός μας. Φτάνει ως εδώ, δεν πάει άλλο. Μπορεί να πει πιο καθαρά, όχι τα ίδια πλέον με τους ίδιους, αλλά ούτε τα ίδια και με τους άλλους. Ο Σταύρος Θεοδωράκης αναφέρθηκε στα βήματα που πρέπει να γίνουν στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Αυτές οι συζητήσεις που λένε ότι θα πάμε και με το πιστόλι στο κρόταφο θα τους πούμε πρώτα κόψτε μας το χρέος και μετά όλα τα άλλα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Και ελπίζω ότι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ήδη στο επιτελείο του κύριου Τσίπρα έχουν μεταβάλει άποψη. Από την Ήπειρο, ο Γιώργος Παπανδρέου εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το κόμμα του θα περάσει το κατόφλι της Βουλής. Κάθε ψήφος στο κίνημά μας είναι και ψήφος για πραγματικές αλλαγές. Θα επιβάλλουμε και θα επιβάλλουμε την επανάσταση του αυτονόητου στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αισιόδοξο ότι την Κυριακή θα νικήσει η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάδα, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Δύο κόσμοι συγκρούονται σε αυτές τις εκλογές, είπε ο κ. Σαμαράς, βάζοντας το δίλημα η Ελλάδα της Ευρώπης με την Ελλάδα του κρατισμού, η Ελλάδα των επενδύσεων με την Ελλάδα των βολεμένων. Η Ελλάδα που βγαίνει στην ανάπτυξη με την Ελλάδα που επιστρέφει στα μνημόνια. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του βρίσκεται σήμερα στην Πάτρα, όπου πραγματοποίησε την κεντρική προεκλογική του ομιλία στο κλειστό γυμναστήριο Τόφαλος, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ελπίδα της χώρας. Να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Από τη γη της Αμφίπολης
μιλάει το παρελθόν της Μακεδονίας, μιλάει φωνή της ιστορίας που είναι και φωνή της συνείδησής μας. Αλλά Μακεδονία δεν είναι μόνο ένα λαμπρό χθες, είναι και το μέλλον της χώρας, είναι η εξωστρέφεια της οικονομίας μας. Μακεδονία είναι το χθες, το σήμερα και το αύριο της Ελλάδας, εδώ στεριώνει και από εδώ θα μεγαλουργήσει με τη δικιά σας τη βοήθεια και πάνω απ' όλα με τη βοήθεια των νέων, των παιδιών, της νεολαίας μας. Και αυτά που λέω δεν τα διαπραγματεύομαι, δεν τα μπαζαρεύω, τα έχω αποδείξει. Και από εδώ παίρνω τη δύναμη από εσάς για να στείλουμε μαζί ένα μήνυμα σε όλη την Ελλάδα ότι την Κυριακή θα νικήσει η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάδα θα νικήσει. Πράγματι είναι αποφασιστική σημασίας, πέρα και πάνω από κομματικές παρατάξεις, αυτές οι εκλογές. Δεν είναι απλά μόνο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές των τελευταίων δεκαετιών. Αφορούν όχι μόνο τα επόμενα 4 χρόνια. Αφορούν το μέλλον του τόπου. Το αν η Ελλάδα θα έχει μέλλον μέσα στην Ευρώπη ή αν θα απομονωθεί από φίλους και συμμάχους. Αφορούν το αν η Ελλάδα θα γίνει χώρα φυσιολογική, θα σταθεί όρθια, θα αναπτυχθεί ή θα ξαναβυθιστεί στα μνημόνια, στα ελλείμματα, στην ύφεση. Αναλογιστείτε μόνο τις τελευταίες μέρες πόσες φορές αναγκάστηκαν να πάρουν εκείνοι πίσω αυτά που λέει το πρόγραμμά τους. Αναλογιστείτε πόσες φορές αυτοδιαψεύστηκαν ή αναγκάστηκαν να μαζέψουν τις ασυναρτησίες που λέγαν δεξιά και αριστερά. Κάτι όμως που δυστυχώς έχει κάνει και κάνει πολύ κακό στην οικονομία μας. Σήμερα εσείς παίρνετε τη σκυτάλη. Μετά τη μεγαλειώδη χθεσινή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, σήμερα η Πάτρα, αύριο η Αθήνα, μεθαύριο η Κρήτη και την Δευτέρα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τη Δευτέρα σηκώνουμε ψηλά τα μανίκια και ξεκινάμε τη δουλειά για να αποκαταστήσουμε τις μεγάλες πληγές που άφησαν στον τόπο μας 4 χρόνια τώρα οι μνημονιακές πολιτικές. Η ελπίδα, φίλες και φίλοι πολίτες της Πάτρας, δεν έρχεται. Η ελπίδα έφτασε. Η ελπίδα είναι στα χέρια σας. Σας καλώ να κάνουμε την ελπίδα πραγματικότητα, σφίγγοντας τη γροθιά μας, σφίγγοντας το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια μας, στην κάλπη, την Κυριακή 25 του Γενάρη. Και σας καλώ να μην αφήσουμε ούτε στιγμή, να μην εφησυχάσουμε. Η μάχη θα είναι μάχη σκληρή, θα είναι μάχη δύσκολη και πρέπει μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι το τελευταίο εκλογικό τμήμα, μέχρι την τελευταία πόλη και χωριό, να δώσουμε τη μάχη, να πείσουμε τους αναποφάσιστους, να διευρύνουμε, να μεγαλώσουμε τη νίκη του λαού μας στις 25 του Γενάρη. Φίλες και φίλοι, διότι αυτή την Κυριακή η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ψήφος για την Ελλάδα, είναι ψήφος για την αξιοπρέπεια. Την Κυριακή ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας, για τη ζωή μας. Την Κυριακή ο λαός μας παίρνει την τύχη στα χέρια του και βγαίνει από τον μεσαίωνα του μνημονίου, από το σκοτάδι του μνημονίου, στο φως της ανάπτυξης, της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της πολιτισμικής αναγέννησης. Και θέλω να σας πω ότι τούτη την κρίσιμη ώρα, τούτη την ιστορική ώρα που ένας λαός υψώνει ανάστημα, μόνο εσείς είστε, μόνο ο λαός μας είναι που μπορεί να κάνει τα μνημόνια παρελθόν. Και αυτό μπορεί να γίνει με μια καθαρή εντολή, ισχυρή εντολή διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ. Όσο πιο μεγάλη είναι η νίκη μας την Κυριακή, όσο πιο ισχυρή είναι η κοινοβουλευτική μας παρουσία στην επόμενη Βουλή, τόσο πιο βέβαιο είναι ότι τη Δευτέρα τελειώνει η λιτότητα, τελειώνουν τα μνημόνια, τελειώνουν οι περικοπές και τόσο πιο ισχυρή θα είναι η διαπραγματευτική μας δύναμη στην Ευρώπη. Καλούμε σήμερα από εδώ, από το Sporting,
όλους τους ανθρώπους του χώρου μας να έρθουν εδώ, στην κήτη της παράταξης, τώρα, στις εκλογές, την Κυριακή, όχι μετά από αυτές. Τους θέλουμε τώρα εδώ, στην κάλπη, να ρίξουν την χρήσιμη και την κρίσιμη ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και την παράταξή μας. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο κορμός και ο εκφραστής της Δημοκρατικής Παράταξης, όπως το θέλησε εξ αρχής ο Ανδρέας Παπανδρέου. Το ΠΑΣΟΚ που δεν κληρονομείται, δεν τεμαχίζεται, δεν ευτελίζεται, δεν υποκαθίσταται. Αν όμως αληθεύουν οι δημοσκοπήσεις και τα σενάρια ότι η πρώτη θέση ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, τότε κάποιοι σοβαροί πολίτες προοδευτικοί που πιστεύουν στο χώρο μας, που τον τιμούν, που τον θαυμάζουν, που τον αναγνωρίζουν, αλλά που σκέφτηκαν κάποια στιγμή να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία λόγω του μπόνους του 50 εδρών, δεν έχουν πραγματικά κανένα λόγο να το κάνουν αυτό. Το αντίβαρο, ο εγγυητής είναι το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη. Αυτή είναι η χρήσιμη ψήφος. Και ας μην πάμε μακριά. Το ζήσαμε αυτό το Μάιο στις ευρωεκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος, η Νέα Δημοκρατία δεύτερη. Την κυβέρνηση την κράτησε το ΠΑΣΟΚ με το 8%. Το ΠΑΣΟΚ κράτησε τη στρατηγική, την διαπραγμάτευση, τον προσανατολισμό. Είναι η ώρα της αλλαγής, της προοδευτικής αλλαγής, αλλά με ρεαλιστικό πρόγραμμα και με πολιτική αξιοπιστία. Γι' αυτό λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί και δεν πρέπει να αναλάβει μόνος του τις τύχες της χώρας. Αυτό που χρειάζεται η χώρα δεν είναι ένας αυτοδύναμος ΣΥΡΙΖΑ που θα κληθεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι η παρουσία του συνδυασμού πράσινη δημοκρατική αριστερά στη Βουλή ώστε να υπάρξει συμφωνία για ένα πρόγραμμα αλλαγής με ρεαλισμό και με όραμα. Θέλουμε και διεκδικούμε να επηρεάσουμε το πρόγραμμα και την πολιτική της νέας διακυβέρνησης που την διεκδικούμε προοδευτική. Έτσι θα σχηματιστεί προοδευτική κυβέρνηση. Έτσι η προοδευτική διακυβέρνηση θα έχει προοπτική και δεν θα κινδυνεύει να εξελιχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και να εξαντλήσει τα όρια της. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως στο στούντιο της τηλεόρασης Κίδων τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μανούσα Βολουδάκη. Κύριε Βολουδάκη, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Περισσάκη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Να ξεκινήσουμε. Βρισκόμαστε λίγα 24 ώρα, μόλις 24 ώρα πριν από τη λήξη αυτής της πολύ σύντομης αλλά πολύ έντονης προεκλογικής περίοδου. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο από την δική σας πλευρά. Για ποιο λόγο, μέσα από όλα αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα από όλα αυτά τα οποία έχει μάθει ή δεν έχει μάθει ο ελληνικός λαός ότι συμβαίνουν και τον αφορούν, οι Έλληνες την ερχόμενη Κυριακή να εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, έχουμε μια πορεία 2,5 ετών, η οποία πέρασε από πολύ δύσκολα στάδια, τα οποία είναι ακόμα ορατά για την κοινωνία. Υπάρχουν ακόμα πολλές πραγματικές δυσκολίες. Ζητώ συγγνώμη για τη φωνή, αλλά. Προέρχεστε από την κεντρική προεκλογική σας ομιλία. Έρχομαι από την ομιλία μου πριν από λίγο και γενικότερα μιλάω συνέχεια αυτές τις μέρες, όπως καταλαβαίνετε, οπότε ίσως σας ταλαιπωρεί τους τηλεθεατές αυτό που ακούγεται. Αλλά η ουσία. Περάσαμε λοιπόν δύσκολα και βρισκόμαστε σε μια φάση όπου μπορεί κανείς, κοιτώντας πίσω, να πει ότι έχουμε περάσει ένα μακρύ και πόδινο δρόμο με τον οποίο καταφέραμε να αποφύγουμε τα πολύ χειρότερα, όχι απλώς τα χειρότερα, τα πολύ χειρότερα, τη χρεοκοπία, την έξοδο από το ευρώ. Καταφέραμε να αποφύγουμε τα πολύ χειρότερα και λίγο πριν οδηγηθούμε στις πρόορες εκλογές από τη Συμμαχία των Άκρων, ΣΥΡΙΖΑ, Χρυσή Αυγή, Ανεξάρτητοι Έλληνες, αυτοί έφεραν τις πρόορες εκλογές. Λίγο πριν λοιπόν οδηγηθούμε στις πρόορες εκλογές, είχαμε αρχίσει να βλέπουμε και πρώτα σημάδια βελτίωση στην οικονομία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είχε αρχίσει να καταγράφεται ανάπτυξη, είχε αρχίσει να μειώνεται η ανεργία.
2 μονάδες ήταν μείωση της ανεργίας μέσα στο 2014, το οποίο ισοδυναμεί με 100.000 θέσεις εργασίας. Να κάνω εγώ μια παρατήρηση τώρα. Πολύ ψηλή ακόμα η ανεργία. Σας προλαβαίνω, αλλά αυτό θέλετε να πείτε. Αυτό που πάω να πω είναι ότι αυτά που περιγράφετε, γενικότερα αυτοί οι δείκτες ανάκαμψης, ήταν κυρίως, δεν ξέρω αν είναι δόκιμος ο όρος, λογιστικοί. Στην πραγματική οικονομία, στην κοινωνία, αυτοί οι δείκτες δεν είχαν αντίκτυπο, δεν είχαν αρχίσει να τους βλέπουν. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι έτσι. Οι θέσεις εργασίας είναι συγκεκριμένες. Δεν είναι λογιστικό μέγεθος. Είναι κάτι που αφορά ανθρώπους. Το γεγονός ότι για τους περισσότερους ανθρώπους τα πράγματα εξακολουθούν να είναι πολύ δύσκολα είναι κάτι άλλο. Είναι γεγονός. Mm-hmm. Για τους περισσότερους ανθρώπους πράγματι η κατάσταση συνεχίζει να είναι πολύ δύσκολη. Σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει το κλίμα. Αυτό, αν μιλήσετε ειδικά με ανθρώπους αγοράς, το έβλεπαν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, μετά για την πολύ καλή χρονιά του τουρισμού. Η αγορά έχει αρχίσει να ζωηρεύει. Λοιπόν, αυτό λέει τι. Είχαμε μια πορεία η οποία έχει αρχίσει να αποδίδει έστω αχνούς καρπούς, έστω αχνά σημάδια αισιοδοξίας. Κάποιοι θέλουν τώρα να σταματήσουμε αυτή τη συγκροτημένη, τη σταθερή πορεία και να πάμε σε ένα άλμα στο κενό. Να πάμε στο άγνωστο, σε μια πορεία που οι ίδιοι δεν γνωρίζουν και το αποδεικνύουν καθημερινά. Πραγματικά με έχει καταπλήξει ο βαθμός της άγνοιας στοιχειωδών μεγεθών και ενιών που επιδεικνύεται από κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αναφέρομαι σε γραφικές περιπτώσεις που λένε ότι θα τυπώσουμε 100 δισεκατομμύρια ευρώ και κάποιοι μπορεί και να τα πιστεύουν. Αναφέρομαι σε κορυφαία στελέχη, στον ίδιο τον αρχηγό, ο οποίος νομίζει ότι μπορεί να πληρώνει τις υποχρεώσεις του δημοσίου εκδίδοντας αβέρτα κουβέρτα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου και αποδεικνύεται από την τεράστια γκάφα τους ότι δεν ξέρανε ποια είναι τα όρια του μέχρι που μπορείς να πας. Πάντως, κύριε Πολουδάκη, η Νέα Δημοκρατία δεν δείχνει να καρπώνεται αυτήν την πολυγλωσία ομολογουμένως και την αναγνωρίζουμε, τουλάχιστον παρατηρώντας κανείς το τι συμβαίνει καθημερινά από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε διάφορες τοποθετήσεις. Πολλές φορές ένας στέλεχος βγαίνει το πρωί και λέει κάτι, βγαίνει ένα άλλο στέλεχος και λέει κάτι εκ διαμέτρου αντίθετο. Υπάρχει αυτή η πολυφωνία, μεταφράζεται από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ως εσωτερική δημοκρατία. Υπάρχει όμως μια διαφορετικότητα των απόψεων, η οποία διαφορετικότητα κάλλιστα θα μπορούσε να βοηθήσει τη Νέα Δημοκρατία. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα αυτό δεν προκύπτει εμένα προσωπικά από κάπου. Ακούστε. Αυτό δεν είναι πολυφωνία. Έτσι. Αυτό είναι μια χάβρα. Αυτό είναι μια βαβέλ. Και αναρωτιέμαι, όταν μείζον ζήτημα για τη χώρα είναι πώς θα διαπραγματευτούμε με τον έξω κόσμο. Και πρέπει να διαπραγματευτούμε σκληρά, να χαράξουμε κόκκινες γραμμές. Αναρωτιέμαι, όταν στη διαπραγμάτευση αυτή δεν θα έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους. Αν τυχόν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση, στη διαπραγμάτευση με τους ξένους, η πρώτη δυσκολία θα είναι να τα βρούνε, ξέρω εγώ, ο Μιλιός με το Σταθάκι, με το Λαφαζάνη και ο Τσίπρας από πάνω. Είναι δυνατόν, όταν έχεις απέναντι σου τόσο ισχυρούς εταίρους. Ένας τρόπος να πω εδώ υπάρχει, μόνο για να κάνεις καλή διαπραγμάτευση και να έχεις αποτέλεσμα, και αυτός είναι να μην έχεις απλωμένο το χέρι για δανεικά. Το οποίο είναι αυτό στο οποίο οδηγεί η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ με το μεγάλο κράτος, το οποίο δεν μπορεί να υπηρετηθεί αλλιώς, δεν μπορεί, μόνο με φόρους που δεν μπορεί να δώσει άλλο η ελληνική κοινωνία, είναι ήδη υπερφορολογημένη, ή με νέα δανεικά. Και επειδή νέα δανεικά από τις αγορές δεν υπάρχουν, θα οδηγηθούμε, θέλοντας να αποφύγουμε το μνημόνιο, την Τρόικα κλπ., θα οδηγηθούμε, αν τυχόν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα, γονιπετής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η χώρα δεν μπορεί να το αντέξει. Αλλά επειδή μου είπατε, θα μου επιτρέψετε, επειδή είπατε ότι δεν καρπώνεται ακόμα η Νέα Δημοκρατία το όφελος, το πολιτικό, από το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η κακοφωνία και πολυφωνία μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει δεξαμενή των αποφασίστων, πολύ υψηλή ακόμα, έτσι, αναλόγως δημοσκόπηση από 10 ως 15%, πολύ μεγάλα ποσοστά που δεν μειώνεται μάλιστα, η οποία δεξαμενή θα αποφασίσει τις τελευταίες μέρες. Η οποία δεξαμενή είναι δεξαμενή ανθρώπων σκεπτωμένων, που δεν κρίνουμε με βάση την αγανάκτηση, γι' αυτό και δηλώνουν ακόμα αναποφάσιστοι. Σταθμίζουν τα δεδομένα. Αυτοί δεν υπάρχει πια η λογική του παρελθόντος να πάω με τον ισχυρό που στο παρελθόν θα μούταζε για κανένα διορισμό. Και αν το τάξει κανείς, δεν τον πιστεύει άνθρωπος. Λοιπόν, αν ήσασταν μαζί μου πριν από λίγο στην ομιλία που έκανα, όπου πραγματικά ο χώρος προέκυψε πολύ μικρός και νιώθω την ανάγκη πραγματικά να ζητήσω και συγγνώμη από ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν. Γιατί μείνανε όρθιοι, γιατί μείνανε έξω στην αυλή, γιατί δεν υπήρχε χώρος. Έγινε αυτό γιατί δεσμεύτηκα στην αρχή της προεκλογικής περίοδου ότι δεν θα κάνω συναισθιάσεις και δεν υπήρχε μέσα στην πόλη μεγαλύτερη αίθουσα από αυτή που να είναι διαθέσιμη για πολιτικές εκδηλώσεις. Στο κέντρο της πόλης, όπως μου ζητούσαν οι φίλοι μου, και εννοώ χώρος που να μην είναι χώρος συναισθιάσεων. Αν ήσασταν λοιπόν σε αυτήν
την εκδήλωση, θα βλέπατε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν στο δικό μας πολιτικό χώρο και είχαν απομακρυνθεί για καιρό και γύρισαν για μια πολιτική εκδήλωση, γύρισαν να δώσουν μήνυμα. Πήγανε σε συγκέντρωση που δεν πάει πια ο κόσμος, πήγανε σε πολιτική ομιλία. Έχει αρχίσει να αντιστρέφεται αυτό και θα βλέπατε και κάτι άλλο, το οποίο είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Θα βλέπατε πάρα πολύ κόσμο από το Πασόκ. Σε αυτό αναφερόταν ο κ. Βενιζέλος πριν από λίγο. Γιατί βλέπει πραγματικά μία φυγή ψηφοφόρων του Πασόκ προς τη Νέα Δημοκρατία για τον εξής πολύ απλό λόγο. Γιατί ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται στην πλευρά της λογικής, για τη δική μου αντίληψη, ο κόσμος που δεν θέλει ακρότητες, που δεν θέλει άλματα στο κενό, ο κόσμος αυτός είναι αναγκασμένος να συσπηρωθεί γύρω από την πρόταση που έχει δυνατότητα να κυβερνήσει. Κύριε Πολιτάκη, που σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία. Σε άλλο κόσμο. Άρα λοιπόν θα δείτε, για να κλείσω το ερώτημα σας. Ολοκληρώστε όμως για να κάνουμε διάλογο. Θα δείτε ότι αυτό τις τελευταίες μέρες, το Σαββατοκύριακο, θα αλλάξει εντελώς η εικόνα που υπάρχει σήμερα, γιατί αναποφάσιστοι θα έρθουν προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, προς την πλευρά της λογικής. Κύριε Πολιτάκη, θέλω να αναφερθούμε στον άλλο κόσμο, σε αυτούς τους χιλιάδες Έλληνες, οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες σχηματίζουν ουρές έξω από τις τράπεζες. Υπάρχει μια απίστευτη εγκροή καταθέσεων. Έχω την αίσθηση ότι για τη διαμόρφωση αυτού του αποτελέσματος τα δύο μεγάλα κόμματα που διεκδικείται την εξουσία με την επικοινωνιακή πολιτική που ακολουθήσατε το τελευταίο χρονικό διάστημα με αποκορύφωμα τις τελευταίες ημέρες έχετε συνδράμει στη δημιουργία του φαινομένου αυτού. Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι Έλληνες, όσοι είχαν ακόμη κάποιες ελάχιστες καταθέσεις, γιατί αυτά τα δισεκατομμύρια των ευρώ που φεύγουν από τις ελληνικές τράπεζες τις τελευταίες ημέρες, δεν είναι χρήματα μεγαλοκαταθετών, είναι μικροκαταθέτες οι οποίοι έχουν 2-3 χιλιάρικα ως αποταμίευση, έχουν φοβηθεί και τρέχουν να τα πάρουν, να τα βάλουν πάλι κάτω από τα στρώματα, να τα βάλουν κάπου να τα κρύψουν. Μία εικόνα η οποία μας φέρνει ακριβώς στην προεκλογική περίοδο του 2012. Ακριβώς. Τότε που έφυγαν 80 δισεκατομμύρια από τις ελληνικές τράπεζες και γι' αυτό χρειάστηκαν και πολλά από τα περαιτέρω μέτρα. Κοιτάξτε, μακριά από μένα κάθε προσπάθεια κινδυνολογίας, διασποράς, πανικού κλπ. Από την άλλη, όταν υπάρχουν ορισμένες θέσεις που είναι λανθασμένες και επικίνδυνες από ένα πολιτικό κόμμα, το να μην τις αναδείξεις συνιστά απόκρυψη της αλήθειας. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει με τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να παρέχει ρευστότητα στις ελληνικές, αν δεν έχει καταλάβει ότι 28 Φεβρουαρίου που τελειώνει το μνημόνιο, αν δεν έχει υπάρξει επόμενη συμφωνία, οι ελληνικές τράπεζες δεν θα μπορούν να δίνουν ρευστότητα με την ευκολία που το κάνουν σήμερα. Να με συγχωρείτε πολύ, αλλά δεν μπορούμε να μην το καταδείξουμε αυτό. Εσείς τις τυχόν μικρές ή μεγαλύτερες καταθέσεις σας τις έχετε κρατήσει στην τράπεζα στην οποία τα είχατε τοποθετήσει τα χρήματα αυτά? Ναι, εγώ αυτό έχω κάνει. Εγώ αυτό κάνω γιατί, εν πάση περιπτώσει. Δεν έρχεται το τέλος του κόσμου την ερχόμενη Δευτέρα, ακόμη και αν η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί έχει βασικό τη κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε. Γιατί κάπως έτσι έχει δημιουργηθεί μια τέτοια εικόνα και ο κόσμος έχει φοβηθεί. Εγώ δεν θέλω να δημιουργώ ανησυχία. Θέλω να μας αφήσει αυτό. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική που έχει υποδηλώσει. Φαίνεται ότι αν τυχόν είναι κυβέρνηση, εγώ θεωρώ ότι δεν θα είναι κυβέρνηση. Έτσι, και πρέπει να σας πω ότι θεωρώ ότι, μάλιστα, αν είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ πιθανότερο ενδεχόμενο να μην σχηματιστεί καν κυβέρνηση. Ακριβώς γιατί δεν έχει με ποιον να συνεργαστεί. Αυτό έχει μεταφραστεί ως σενάριο απόλυτης καταστροφής για τη χώρα όμως. Κοιτάξτε. Και αποστελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ ή το λέω. Πράγματι, αν συμβεί κάποιοι αυτό, λίγοι. Πράγματι, αν συμβεί αυτό στις 28 Φεβρουαρίου που λύγει το μνημόνιο, δεν θα έχει γίνει δυνατόν. Να υπάρξει συμφωνία τις επόμενες μέρες, πριν τις 28 Φεβρουαρίου. Αυτό είναι όρος απαράβατος να γίνει για να λειτουργήσουν οι τράπεζες. Για να λειτουργήσουν όπως λειτουργούν σήμερα. Έτσι, εγώ δεν λέω ότι μία του Μάρτη θα κατεβάσουν ρολά οι τράπεζες. Αυτά είναι υπερβολές. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, με συγχωρείτε. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι θα αντλούν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με μεγαλύτερο κόστος, μια μισή μονάδα παραπάνω. Και θα τα αντλούν με μεγαλύτερη δυσκολία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Βολουδάκη. Αυτό. Βλέπουμε τις τελευταίες ώρες ότι η Ευρώπη των λαών και της αλληλεγγύης, για μία ακόμη φορά, επιτρέψτε μου να το παρατηρήσω, στρέφει την πλάτη της στην Ελλάδα, δείχνει τα δόντια της, δείχνει τη δύναμή της. Μαθαίνουμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος κάθε εβδομάδα
θα στέλνει ρεπόρτο για τις ταμιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών και αν εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα προχωράει η χρηματοδότησή τους. Μιλάμε δηλαδή για την απόλυτη επιτήρηση. Φτάσαμε δηλαδή μετά από 6 χρόνια μνημονίων να πάμε στην απόλυτη επιτήρηση. Και περιμένετε να δούμε και τι θα γίνει αύριο, που θα ληφθεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το αν στο πρόγραμμα της προσωπικής χαλάρωσης, όπως λέγεται, της αγοράς δηλαδή κρατικών ομολόγων για να τονωθεί η κυκλοφορία του χρήματος στην αγορά, ότι αν σε αυτό θα συμπεριληφθούν ελληνικά ομόλογα ή όχι. Θα έπρεπε να υπάρχει αυτό το δίλημα μετά από όλους αυτούς τους σκόπους, μετά από όλο αυτό το ελληνικό αίμα που έχει χυθεί. Όχι βέβαια, αλλά προσέξτε, το είπα και πριν, τα οικονομικά δεδομένα από τον Απρίλιο και τον Ιούνιο που βγαίναμε στις αγορές και αντλούσαμε χρήματα και παίρναμε μόνο επένους από τους ξένους οίκους, από το διεθνή τύπο, από όλους όσους ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, τα οικονομικά δεδομένα δεν άλλαξαν. Τι άλλαξε? Η πολιτική αστάθεια. Ποιος την έφερε? Αυτοί που ήθελαν προώρες εκλογές. Και ξέρετε και κάτι άλλο, δεν είναι από μόνες τους οι προώρες εκλογές. Την πολιτική αστάθεια τη φέρνει το γεγονός ότι σήμερα προβάδισμα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο έξω κόσμος, αλλά και μέσα, γιατί εδώ είπαμε τι γίνεται στις τράπεζες, ο κόσμος θεωρεί ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι κίνδυνος. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να μην το επισημάνει κανείς. Αυτό το γεγονός, το οποίο θα σημαίνει ότι οι τράπεζες θα δίνουν χρήματα, γιατί είπα πριν ότι δεν ισχυρίζουμε ότι 1η Μαρτίου θα κατεβάσουν το ΛΑ, αλλά τι θα γίνει? Θα δίνουν χρήματα ακόμα πιο δύσκολα, που αν ρωτήσετε ένα μικρομεσαίο επιχειρηματία σήμερα, το πρόβλημά του το μεγαλύτερο είναι το πώς θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει τη δραστηριότητά του, γιατί δεν υπάρχει χωρίς χρηματοδότηση τραπεζική τίποτα. Για να μην συζητήσουμε τι γίνεται με όσους κάνουν εξαγωγές κλπ., που είναι και η ελπίδα μας για το αύριο. Λοιπόν, εάν σήμερα υπάρχει μία δυσκολία, αυτή η δυσκολία θα είναι αύριο πολύ μεγαλύτερη. Και αυτό δεν είναι κάτι που αφορά μόνο μεγάλο επιχειρηματίες, ξέρω εγώ, το μεγάλο κεφάλαιο κλπ. Αφορά τον οποιοδήποτε θέλει ένα δάνειο για να κάνει τη δουλειά του. Αυτό δεν θα δίνεται με την άνεση που. Ούτε τώρα δίνεται με άνεση, και τώρα υπάρχει ασφυξία, θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτό δεν μπορούμε να μην το πούμε. Κάτι τελευταίο και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Πολυδάκη, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και να μας θα γίνουν δε πολύ χειρότερα τα πράγματα εάν συνεχίσει τις ανοησίες και ακρότητες του ΣΥΡΙΖΑ, που ισχυρίζεται ότι θα κάνει το πρόγραμμα των επανακρατικοποιήσεων, των προσλήψεων εκατοντάδων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων κλπ., που θα τα χρηματοδοτεί πώς? Με έντοκα γραμμάτια. Με αυτά τα έντοκα γραμμάτια θα απομυζούν και την όποια ελάχιστη ρευστότητα υπάρχει στην αγορά και δεν θα μπορεί να γίνεται καμιά πραγματική δουλειά. Τον πλούτο δεν τον παράγει το κράτος. Τον πλούτο τον παράγουν οι άνθρωποι, η κοινωνία, οι παραγωγικές δυνάμεις. Αυτές θέλουν να πνίξουν γιατί έχουν μία αιμονή σε μία σειρά από μαρξιστικές ιδεολειψίες του παρελθόντος, αγγυλώσεις, τις οποίες με αποτυχημένο τρόπο προσπαθούν να τους βάλουν ένα λούστρο, μια βιτρίνα και μια λεζάντα διαφορετική για να μοιάζουν σύγχρονοι. Δεν είναι όμως έτσι, και αυτό αποτυπώνεται στην ανησυχία των ανθρώπων και στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και διεθνώς. Έχετε στοχοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της επιβολής του ΕΝΦΙΑ, ζητώντας από συναδέλφους σας, είτε πρώην πλέον βουλευτές, είτε υποψήφιους, είτε στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, να κάνουν την αυτοκριτική του κόμματος για αυτά τα 2,5 χρόνια, ως κυρίαρχο λάθος προτάσουν την πολιτική που ακολουθήθηκε γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, γύρω από τον ΕΝΦΙΑ. Πιστεύετε ότι στοιχίζει πολύ ακριβά στην σημερινή κυβέρνηση ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε και διαχειρίστηκε την επιβολή του ΕΝΦΙΑ? Να σας το πω αλλιώς. Αν δεν υπήρχε ο ΕΝΦΙΑ, θεωρώ ότι η εικόνα των δημοσκοπήσεων σήμερα θα ήταν η ακριβώς αντίστροφη και ενδεχομένως και πολύ καλύτερη για εμάς. Ο ΕΝΦΙΑ ήταν πολύ βαρύς για την ελληνική κοινωνία. Όταν τον ψηφίσαμε, πρέπει να σας πω ότι η ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών έλεγε, με στοιχεία πολλά, τα οποία δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κρίνω την ακρίβειά τους, όταν θα έχουμε τα απολογιστικά θα μπορούμε να το κρίνουμε, αλλά η πρόβλεψη, η οποία είχε ενσωματωθεί στο νόμο, λέμε, με την έννοια ότι μας είχε προετοιμάσει για τον νόμο, η πρόβλεψη, και είχε δημοσιευτεί αυτό, ήταν ότι για το 75% των υποχρέων σε φόρο ακίνητης περιουσίας, ο ΕΝΦΙΑ έναντι του προηγούμενου καθεστώτος συνιστούσε 15% μείωση, ελάφρυνση. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο έχει υλοποιηθεί. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο κόσμος με τον ΕΝΦΙΑ έχει πρόβλημα και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν αδικηθεί και είναι ένας πάρα πολύ βαρύς φόρος για την ελληνική κοινωνία. Επειδή τώρα ισοσκελίστηκε ο προϋπολογισμός, και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι σε μια προσπάθεια που γίνεται μέσα σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και λάθη και υπερβολές και αδικίες θα γίνουν, και γίνανε, τώρα όμως που ισοσκελίστηκε ο προϋπολογισμός, έχουμε δυνατότητα με μετρημένα και συγκροτημένα βήματα να μειώσουμε τη φορολογία συνολικά. Αυτή είναι η δική μας ατζέντα. Έτσι θα απελευθερωθούν παραγωγικές δυνάμεις. Και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός,
Η μονιμότητα του χαρακτήρα πράγμα, του έμφυα μπορεί να, μπορεί να συζητηθεί, ακούστε, κύριε Βολουδάκη, γιατί ξεκίνησε ένας φόρος για 1-2 χρόνια και βλέπουμε ότι αποκτάει μία διαχρονικότητα και μία μονιμότητα. Ο στόχος είναι ο έμφυα να μειωθεί στο μισό, να γίνει ο μισός από ό,τι είναι σήμερα. Και μόνιμος πρώτη, ή για κάποια χρόνια πρώτη, και για πόσα. Με πρώτη μείωση το 2015, την οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Και όσο βελτιώνονται τα πράγματα οικονομικά, θα προχωράμε. Για πόσο καιρό, γρήγορα, γιατί ξεκίνησε, επαναλαμβάνω, συγγνώμη αν γίνομαι κουραστικός, ως ένας φόρος ο οποίος ήταν για 1-2 χρόνια και αποκτά μια μόνιμη διάσταση. Το χαράτσι της ΔΕΗ ήταν το. Και μετά το μετονομάσαμε, του κάναμε τα βαφτίσια και το αλλάξαμε όνομα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρειάζεται μια αναθεώρηση της φορολογίας ακινήτων στην πατρίδα μας. Όλος ο κόσμος έχει κάποια μορφή φόρος στην ακίνητη περιουσία. Εμάς αυτό τώρα είναι πολύ βαρύ. Οι αντικειμενικές αξίες έχουν παραμείνει σε επίπεδα προκρίσης, βέβαια. Και αυτό χρειάζεται. Και όσο και αν δικαιολογημένα φώναζε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνατε τίποτα προς αυτήν την κατεύθυνση. Προσέξτε τώρα. Όταν οι συντελεστές θα είναι οι μισοί και οι αντικειμενικές αξίες ρεαλιστικές, η επιβάρηση δεν θα είναι πια τόσο βαριά. Αλλά επιτρέψτε μου να πω. Γιατί δεν το κάνατε πριν όμως, κύριε Βολουδάκη, μισό λεπτό. Όχι, γιατί εδώ πέρα μοιάζει σαν να ξέραμε ότι αν θα αλλάξουμε αυτόν τον δείκτη των αντικειμενικών αξιών, θα εισπράττουμε πολύ λιγότερα χρήματα. Άρα λοιπόν τα αφήνουμε εκεί πέρα, στα επίπεδα της προκρίσης, εισπράττουμε αυτά που θέλουμε για να έχουμε ένα λογιστικό υπόλοιπο το οποίο να ικανοποιεί τις ανάγκες των δανειστών. Και στη συνέχεια βλέπουμε μήπως αρχίσουμε να λιάνουμε λιγάκι τις αδικίες και να πάμε εκεί που η λογική επιβάλλει. Όχι λίγο. Όλα τα ερωτήματα, για όλα τα δυσάρεστα πράγματα που γίνανε, υπήρχε πάντα ένα πιστόλι στο πρόταφο που έλεγε: χρειάζεσαι αυτά τα χρήματα, που θα τα βρεις. Αν δεν στα δίνουν ούτε οι αγορές, ούτε οι εταίροι που σου δίνουν, σου βάζουν αυτούς τους όρους, πρέπει να βρεις κάποιο τρόπο. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι ο μόνος τρόπος να μπορούμε να διαπραγματευτούμε αποτελεσματικά και να τραβάμε κόκκινες γραμμές πραγματικές, ο μόνος τρόπος είναι να μην έχουμε απλωμένο το χέρι για δανεικά. Σε αυτό το δρόμο μπήκαμε. Αλλά θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι εμείς βάζουμε μπροστά τη σταδιακή μείωση. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, προσέξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος λέει και αυτός για ένα φόρο ακινήτων που θα αποδώσει περίπου 2 δισεκατομμύρια. Έτσι, τάξη μεγέθους ίδια με τον έμφυα. Και προσοχή, ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε μέχρι πολύ πριν λίγες μέρες να πλανάται η ασάφεια γύρω το ποιος είναι ο μεγάλος πλούτος, ποιο είναι το όριο του μεγάλου πλούτου. Είπαν κάποια στιγμή 200.000 ευρώ, μετά είπαν 450.000 ευρώ, που είναι πράγματι μεγάλη ακίνητη περιουσία. Όμως κοιτάξτε, πάνω από 450.000 ευρώ που λένε τάχα μου ότι είναι το δικό τους όριο, πάνω από το οποίο θα υπάρχει μεγάλος φόρος και όλοι από κάτω θα είναι μια χαρά. Αυτό είναι ο υπαινιγμός που είναι ένα παραμύθι. Και είναι παραμύθι γιατί. Γιατί αυτοί που έχουν πάνω από 450.000 είναι πολύ λίγοι, που ακόμα και αν τους δημεύσει την περιουσία δεν παίρνει τα έσοδα που πρέπει. Άρα τι θα γίνει, θα πάνε σε αυτό που ήταν η αρχική τους θέση, το 200.000 ευρώ εκείνη την περιουσία, και εκεί θα βάλουν πολύ μεγαλύτερους φόρους για να μειώσουν τα κάτω από 200.000. Αλλά ξέρετε, 200.000 ευρώ είναι περιουσία που αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, ένα διαμέρισμα στην πόλη και ένα σπίτι στο χωριό είναι 200.000 ευρώ εκείνη την περιουσία. Έτσι. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, λοιπόν, κύριε Βολουδάκη, και ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε, μόνο αυτό θα πω, όπως γενικότερα τα προγράμματα τα οποία έχουν αυτή την αριστερή τοποθέτηση, κατά κανόνα θέλουν να κάνουν διανομή, δημιουργώντας ένα μεγάλο κράτος, διανομή πλούτου, κάνοντας ένα μεγάλο κράτος, φαίνεται αυτό σε κάθε πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, ένα μεγάλο κράτος που ο μόνος τρόπος για να τροφοδοτείτε, να χρηματοδοτείτε, είναι να έχεις πολλούς φόρους, ψηλούς φόρους. Αυτό είναι κλασικό όλο τον κόσμο. Αυτό δεν μπορεί να είναι το μέλλον μας. Το μέλλον μας προϋποθέτει μείωση των φόρων, ελάφρυνση των φόρων για να απελευθερωθούν οι παραγωγικές δυνάμεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, καλό βράδυ. Σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και επαναρχόμαστε και πάλι με τα υπόλοιπα θέματα του απόψινού μας δελτίου. Έντονη ανησυχία επικρατεί σε γονείς μετά την επιβεβαίωση 2 κρουσμάτων μηνυγκίτιδας στο νομό Χανίων. Την ίδια ώρα, γονείς σπέβδουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, μόλον το εμβόλιο για τη μηνυγκίτιδα Β, από την οποία σύμφωνα με την αντιπεριφέρεια Χανίων είχε προσβληθεί το παιδί που έχασε τη ζωή του, δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία και κοστίζει 105 ευρώ η κάθε του δόση. Η λέξη και μόνο μηνυγκίτιδα προκαλεί ανησυχία στους γονείς. Ωστόσο, οι επιστήμονες διαβεβαιώνουν ότι δεν θα πρέπει να προκαλείται πανικός, αφού κάθε χρόνο 100 περιστατικά καταγράφονται στην Ελλάδα. Είναι μια επιδημία η οποία παρουσιάζεται βέβαια συχνά του μηνυγκιτιδόκοκκου ή της μηνυγκίτιδας, θα έλεγε κανείς, κατά διαστήματα και ιδίως στους ψυχρούς μήνες κάθε χρόνο.
Δεν πρέπει βέβαια ο κόσμος να πανικοβάλλεται. Δεν είναι επιδημία από την, άλλη, από την άποψη ότι θα γίνει κάτι μαζικό, αλλά έχουν παρουσιαστεί τουλάχιστον δύο κρούσματα και πιθανόν αν παρουσιαστεί και ένα τρίτο θα το κατονομάσουμε, θα γραφτεί πιο επίσημα το θέμα αυτό για θέματα προφύλαξης και παρακολούθησης των ασθενών. Επίσης, οι επιστήμονες έχουν στη διάθεσή τους ένα ακόμα όπλο, το εμβόλιο μηνυγκίτιδας τύπου Β, το οποίο όμως είναι δαπανηρό και δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο τύπος Β υπήρχε πάντα. Εμβόλιο στον τύπο Β δεν είχαμε μέχρι τώρα. Ο Β ενδυμεί, υπάρχει δηλαδή στην Ευρώπη, στις ανεπτυγμένες χώρες και στην Αμερική. Γιατί υπάρχει και ο Α που είναι στην Υποσαχάριο, δηλαδή στη Βόρεια Αφρική. Υπάρχει το W που είναι στη Μέση Ανατολή, στη Σαουδική Αραβία. Και η Y υπάρχουν άλλες μορφές. Εδώ στην περιοχή μας είναι η Β. Υπάρχει και μία Σ, κεραυνοβόλος υπατήτιδα. Μέχρι τώρα υπήρχε προφύλαξη για τις, τις μηνυγκίτιδες. Αλλά τα εμβόλια δεν κάλυπταν τον ορότυπο αυτόν της Β μορφής. Τώρα έχουμε το εμβόλιο και καλό είναι το εμβόλιο αυτό να γίνεται και στα νεαρά άτομα. Οι γιατροί κάνουν έκκληση προς το Υπουργείο Υγείας για τα παιδιά του νομού Χανίων να δοθεί δωρεάν το εμβόλιο κατά της μηνυγκίτιδας, διότι όπως επεσήμαναν το συγκεκριμένο στέλεχος της μηνυγκίτιδας είναι επιθετικό, ενώ η μία δόση μόνο στοιχίζει περίπου 100 ευρώ. Ξεκινάει από 4 δόσεις και πηγαίνει σε 3 δόσεις και 2 δόσεις. Δηλαδή αν πούμε ότι είναι 3 δόσεις είναι πάνω από 300 ευρώ, 350 ευρώ και είναι ένα ποσό στη φάση αυτή της δυσπραγίας της οικονομικής και υπάρχει πρόβλημα. Καλά θα ήταν να χορηγείται δωρεάν και το εμβόλιο αυτό. Δυστυχώς, λόγοι πολιτικού τύπου και οικονομικού ίσως να μην έφεραν να οι πιέσεις αυτές να έχουν ευοδοθεί και να χορηγείται. Παρ' όλα αυτά, θεωρείται αναγκαίο σαν εμβόλιο. Επιστρέφουμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και καλωσορίζουμε στο στούντιο της τηλεόρασης Κίδων τον υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, τον κύριο Αντώνη Βγόντζα. Κύριε Βγόντζα, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στα Χανιά. Το ΠΑΣΟΚ προέρχεται από μία περίοδο έντονης εσωστρέφειας, έντονου προβληματισμού. Τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε και αυτή την κίνηση της δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρόεδρο του κόμματος και πρώην πρωθυπουργό τον κύριο Παπανδρέου, που δημιούργησε αν μη τι άλλο μια νέα κατάσταση στο εσωτερικό του κόμματος. Βλέπουμε ότι το κόμμα φλερτάρει με τα ιστορικά χαμηλά του ποσοστά. Έχουμε φτάσει από το 45-48% το 2009 να βρισκόμαστε στο 5-8% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Τι πληρώνει τελικά το ΠΑΣΟΚ και έχει υποστεί όλη αυτή την απίστευτη απώλεια στα ποσοστά του? Πληρώνει το ότι επικράτησε η λογική του εγώ και όχι του εμείς. Κυριάρχησαν στελέχη που τα περισσότερα από όσα ξέρω είναι υπερτιμημένα και αυτά βγάλαν μπροστά το εγώ. Αυτή είναι μια πρώτη ερμηνεία. Η δεύτερη ερμηνεία, αναφυσβήτητα διαχειρίστηκε το ΠΑΣΟΚ μία μεγάλη ιστορική δημοσιονομική κρίση και διέπραξε τερατώδη, θα έλεγα, λάθη. Το πιο σημαντικό πολιτικό του λάθος ήταν ότι θέλησε να διαχειριστεί αυτή την κρίση μόνο του. Μα όταν μία κρίση έχει αυτές τις διαστάσεις, δεν ψάχνεις να βρεις δικαίωση στην πολιτική σου. Σημαίνει συναγερμό στην κοινωνία, στο λαό, στο έθνος, και το ΠΑΣΟΚ θέλησε με στημένες πλειοψηφίες των 151 βουλευτών και κάτι παρόμοια να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Και το τελευταίο μεγάλο του λάθος είναι δεν είπε όλη την αλήθεια από την αρχή. Ούτε όταν παρέλαβε, ούτε όταν προετοιμαζόταν το 2009, ούτε και μετά. Ο κόσμος κουράστηκε. Πώς εξακολουθείτε εσείς, αναγνωρίζοντας όλα αυτά τα λάθη, τα οποία, μη τι άλλο, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μία διαδρομή αρκετών χρόνων, με αποκορύφωμα την τελευταία περίοδο,
όπου αυτό που περιγράψατε δημιουργεί μια λειτουργία ενός μηχανισμού εξαιρετικά προβληματική, για να μην πω επικίνδυνη. Πώς ο Αντώνης Βγόντζας, ένας διακεκριμένος νομικός, ένας άνθρωπος ο οποίος χαίρει της αναγνώρισης του κριτικού λαού, εξακολουθεί να επιμένει σε αυτόν τον πολιτικό χώρο και να κατέρχεται σε αυτή τη δύσκολη εκλογική μάχη με το Πασόκ που κουβαλάει όλα αυτά που εσείς ο ίδιος περιγράψατε? Δεν τα είπα εγώ, εσείς τα είπατε. Όχι, αυτά που σας είπα δεν τα λέω απόψε χάρη ακροαματικότητας και θεαματικότητας. Απλά απόψε τα συζητάμε μαζί. Ναι, οπότε... αλλά τα έχω γράψει. Mm-hmm. Τα έχω γράψει και σε βιβλία. Όχι μόνο σε άρθρα που την επόμενη μέρα τα έχει ξεχάσει κανείς. Έχω γράψει σχετικά βιβλία για αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, μένω γιατί πρώτα, γιατί γνώρισα τον Ανδρέα Παπανδρέου και μαθήτευσα κοντά του. Ήμουν ο διευθυντής του νομικού του γραφείου και άρα μπορώ να σας πω ότι αυτό που με έμαθε είναι να κερδίζω τις πιο δύσκολες μάχες. Ο γιος του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου όμως και πρώην πρωθυπουργός πλέον βρίσκεται στην απέναντι όχθη. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει πολιτικό σκεπτικό για το ότι ο Γιώργος Παπανδρέου στη μέση της μάχης προτίμησε να προβεί σε αυτή την πολιτικοκομματική πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει πολιτικό σκεπτικό. Καθαρά τα πράγματα. Και προσωπικά εγώ πόνεσα και πονάω, γιατί αν θέλετε όλοι μας έχουμε, αν θέλετε, και παιδικές ευαισθησίες. Έχω ανεβοκατεύει το καστρί επιγέρου της δημοκρατίας ως φοιτητής πάρα πολλές φορές, ατέλειπτα χιλιόμετρα. Και τότε δεν ήταν εύκολη η πολιτική στράτευση. Χτυπιόμασταν με την αστυνομία τότε. Mm-hmm. Η συμμετοχή στο συλλαλητήριο δεν ήταν χωρίς ρίσκα, χωρίς κινδύνους. Είχε πολλά ρίσκα. Θέλω να πω λοιπόν ότι πόνεσα και πονάω. Γι' αυτό και δεσμεύτηκα ρητά ότι θα εργαστώ από την επόμενη μέρα για την ανασυγκρότηση του χώρου. Το Πασόκ αυτή την περίοδο, κύριε Γόντζα, μας λέει ότι είναι παράγοντας σταθερότητας του τόπου. Το έχετε κάνει περίπου, όχι μόνο προεκλογική σας ταμπέλα, τα δύο τελευταία χρόνια. Αν κάτι λέει ο κύριος Βενιζέλος, είναι ότι το Πασόκ είναι παράγοντας σταθερότητας. Μέσα σε όλα αυτά τα τερατώδη πολιτικά λάθη που αναγνωρίσατε ότι υπάρχουν στους κόλπους του Πασόκ, πώς αυτό το κόμμα μπορεί να εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα σταθερότητας? Ναι. Με μία ακόμη προέκταση στο ερώτημά μου, όταν μέχρι σήμερα βλέπαμε το Πασόκ να είναι τελείως απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, με πολεμική διάθεση απέναντι σε αυτά που υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στο κυβερνητικό του έργο, και τώρα που τα ποσοστά είναι αυτά που είναι βάσει των δημοσκοπήσεων, βλέπουμε ότι έχετε αρχίσει εκεί στο Πασόκ να σιριζοκοιτάτε λιγάκι. Δείχνετε κάποιες λοξές ματιές. Αφήνετε ανοιχτά παράθυρα. Κοιτάξτε, για να μην πω πόρτες συνεργασίας. Την απόφαση την παίρνει ο ελληνικός λαός. Εάν ο ελληνικός λαός επιβάλλει προγραμματικές συγκλήσεις, οφείλουν και τα πολιτικά κόμματα να συμμορφωθούν. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Mm-hmm. Η δεύτερη παρατήρηση. Ήτανε παράγοντας σταθερότητας, διότι το 12 η χώρα κατέρεε. Όλοι γνωρίζουμε από τα πιο αρμόδια χείλη, τα αεροπλάνα ερχόντουσαν το ένα μετά το άλλο για να φέρουν ρευστότητα στην Ελλάδα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2012. Δεν θεωρώ απαραίτητο το Πασόκ να είναι στην επόμενη κυβέρνηση. Θέλετε να σας πω τα σώψυχά μου? Δεν θέλω να συμμετάσχει στην επόμενη κυβέρνηση. Έχει συμβεί όμως και μια τρίτη παρατήρηση, την οποία πρέπει να επισημάνω. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ του 2015 δεν είναι ο ίδιος με το ΣΥΡΙΖΑ του 2012. Είναι λιγότερο ή περισσότερο επικίνδυνος, γιατί επικίνδυνο τον χαρακτηρίζεται ως κόμμα. Δεν υιοθετώ εγώ αυτή την άποψη. Μεταφέρω δικούς σας χαρακτηρισμούς, όχι προσωπικούς, αλλά του κόμματος που εκπροσωπείτε και του κόμματος με το οποίο συνεργαζόσασταν και συνεργάζεστε μέχρι αυτή την ώρα στην τελευταία κυβέρνηση που είχαμε σε αυτή τη χώρα. Να σας το πω καθαρά. Εγώ δεν πιστεύω στο Brexit. Και το Brexit χρησιμοποιήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία όχι γιατί στόχευε στον οπαδό του ΣΥΡΙΖΑ, στόχευε στον οπαδό, στον εκλογέα που κινείται στον χώρο της κεντροαριστεράς. Ξέρετε τι μου λέτε, κύριε Βγόντζα, αυτή τη στιγμή? Ναι. Λέτε ότι δεν πιστεύετε στο Brexit. Όχι, δεν το πιστεύω. Αυτό το περίφημο μήνυμα, ότι
μπορεί και να μας πετάξουν από την Ευρωζώνη, για να το πω έτσι τελείως απλά και λαϊκά, έχει οδηγήσει χιλιάδες Έλληνες το τελευταίο λίπος που είχαν στις καταθέσεις τους να το σηκώνουν, με αποτέλεσμα οι εκροές των καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες, το ζητούσα και πριν από λίγο με τον κύριο Βολουδάκη, να αγγίζουν απίστευτα νούμερα, 2 δισεκατομμύρια μέσα σε μία μέρα. Εγώ προσωπικά κάνω. Αν δεν είναι πραγματικό το δίλημα του Brexit και έχουμε αυτή την αντιμετώπιση από την πλευρά του ελληνικού λαού, έχω την εντύπωση ότι κάποιος κοροϊδεύει τουλάχιστον. Δεν με φωνάξετε ως γραφείο τύπου του Πασόκ, με φωνάξετε ως. Υποψήφιο βουλευτή του Πασόκ. Ναι, αλλά και ως έντιμο πολίτη. Σαφώς. Μα γι' αυτό, λοιπόν, επειδή μου λέτε έντιμα πράγματα, γι' αυτό κάνω για αυτά απαντήσω. Τα δύσκολα ερωτήματα. Κοιτάξτε, επειδή είμαι νομικός, οφείλω να είμαι καθαρός στους συμπολίτες μας. Brexit δεν μπορεί καν να υπάρχει. Δεν προβλέπεται στις ευρωπαϊκές συνθήκες η υποχρεωτική έξοδο μιας χώρας από την ζώνη του ευρώ. Μα αυτό δεν άλλο το απαντάει και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν είναι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ το κατηγορείται για Brexit. Ναι, ναι, ναι. Άλλο μπορεί να συμβεί. Αυτό που μπορεί να συμβεί είναι κάτι άλλο. Δεν μπορεί να μας διώξουν. Εμείς μπορούμε να φύγουμε από τη ζώνη του ευρώ, αλλά μπορεί να μας πνίξουν. Τι εννοώ πιστωτικά. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οφείλουμε να τηρούμε τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η συνθήκη του Μάστερ που την έχουν υπογράψει όλα τα κόμματα πλην το ΚΚΕ. Και η συνθήκη του Μάστερ απαγορεύει να έχουμε ελλείμματα. Θέλει να έχουμε πλεονάσματα. Καλό ή κακό θα το συζητούσα με οποιονδήποτε οικονομολόγο, αλλά σας λέγω, αυτή είναι η νομική πραγματικότητα. Καλό ή κακό θα το συζητούσατε με οποιοδήποτε οικονομολόγο, υπογεγραμμένο ωστόσο, έτσι. Ναι, από όλα τα κόμματα. Από όλα τα κόμματα. Να είμαστε. Μόνο το ΚΚΕ δεν το έχει υπογράψει. Λοιπόν, εν ώψη αυτού του πράγματος, έχουν βγει κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λένε τι. Εάν δεν συμμορφώνεσαι μετά από μια διαδικασία με αυτά τα στοιχεία. Με το στοιχείο ότι δεν μπορείς να έχεις έλλειμμα, δεν μπορείς να έχεις πληθωρισμό, δεν μπορείς να έχεις μεγάλο χρέος, εάν δεν τα τηρήσεις, τότε μπορεί την επόμενη μέρα η στρόφιγγα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων να σταματήσει, να κλείσει. Δηλαδή την άλλη μέρα μπορεί να μην έχουμε ούτε ένα ευρώ. Μπορεί να μην έχουν ο αγρότης που εισπράττει το χρόνο 3 δισεκατομμύρια ευρώ, τόσες είναι οι εισπράξεις που λαμβάνει ο αγρότης κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια, τότε την επόμενη μέρα μπορεί να μην εισπράξει ούτε ένα ευρώ. Ως κυβέρνηση, δηλαδή, ούτε αυτό όμως δεν φροντίσατε την τελευταία φορά. Δηλαδή τώρα εγώ που. Δεν νιώθω. Όχι εσείς, όχι εσείς προσωπικά. Δεν νιώθω. Δεν είναι, ναι, προσωπική η αιχμή, ναι, 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 αλλά ως κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και με δεδομένο ότι έβλεπαν ότι οι εκλογές ήταν Κυριακή κοντή γιορτή, φαινόταν, δεν φρόντισαν τουλάχιστον αυτή η τελευταία δόση της φετινής επιδότησης, το υπόλοιπο 50%, να καταβληθεί με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Ναι. Βλέπουμε ότι έχουν γίνει απίστευτα, εντάξει, πράγματα. Θα σας απαντήσω, γιατί επειδή άκουσα με προσοχή το πολύ εμπεριστατωμένο πρόγραμμα ενημερωτικό της εκπομπής σας, του Δελτίου Ειδήσεων, θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα. Το πρώτον που για μένα είναι σημαντικό είναι ότι η κυβέρνηση μετά τις ευρωεκλογές, ειδικά η Νέα Δημοκρατία, λαϊκίσε και υιοθέτησε τον πολιτικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν το τερατώδες πολιτικό λάθος του Αντώνη Σαμαρά. Λαϊκίσε. Και αυτό οδήγησε σε μια σκλήρυση της τάσης. Λέμε Τρόικα, ουσιαστικά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τρόικα προσφέρει την τεχνογνωσία, δηλαδή το δούνου του, και κάποια χρήματα τα πολύ λιγότερα. Τα περισσότερα τα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτήν ενδιαφέρει να έχει ένα αξιόπιστο νόμισμα. Πολύ λιγότερο ενδιαφέρει το δούνου του αν το ευρώ είναι ισχυρό. Το δούνου του ίσως θα έλεγα ενδιαφέρεται για να έχει ένα ισχυρό δολάριο. Όχι τόσο ένα ισχυρό ευρώ. Λοιπόν, αυτός ο λαϊκισμός, ο οποίος καταγράφτηκε και στη σύνθεση της κυβέρνησης. Το Πασόκ δυστυχώς χτύπησε και την πόρτα του Δούνου του, όμως λίγο πριν το Καστελόριζο, το Πασόκ ήταν στην κυβέρνηση. Ναι, ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν αυτός που έβαλε στο παιχνίδι και το Δέλτα Νητάφ. Μου επιτρέπετε,
Δεν το έβαλε ούτε ο Γιώργος. Το έβαλε η Γερμανία για έναν πολύ συγκεκριμένο. Ήταν ανάμεσα στα τερατώδη πολιτικά λάθη που αναγνωρίζετε ότι έγιναν εκείνη την περίοδο. Όχι. Θα σας πω αμέσως. Το δουν του το έβαλε η Γερμανία. Γιατί? Γιατί δεν έχει τεχνογνωσία να παρακολουθεί τα δημοσιονομικά θέματα μιας χώρας. Δεν έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως θα μου επιτρέψετε να προσφέρω και κάποιο υλικό από το αναγκαίο για την ενημέρωση των θέατρων. Σε ένα λεπτάκι όμως, γιατί ναι, πρέπει βεβαίως, να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι ήμουνα πολύ φλίαρος ή προσπάθησα να μην ήμουν. Λοιπόν, είστε εξαιρετικός. Αύριο το μεσημέρι θα ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το τι θα κάνει. Με τα ομόλογα. Αν θα ακολουθήσει χαλαρή νομισματική πολιτική, δηλαδή ουσιαστικά αν θα δώσει ρευστότητα στις χώρες που έχουν ανάγκη. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η απόφαση δεν θα δώσει επιχείρημα σε κανένα. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Εκτιμάτε δηλαδή ότι θα συμπεριλάβει και τα ελληνικά ομόλογα. Αλλά θα βάλει και αστερίσκους. Και διάφορους αστερίσκους. Για να μην φανεί ότι παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα. Δεν είναι ότι αυτό έρχεται σε συμφωνία ή σε αντίθεση με τα μνημόνια κλπ. Όχι. Αλλά γιατί αυτό προβλέπουν οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, υπάρχει ένα ασφικτικό νομικό πλαίσιο σήμερα στο δημοσιονομικό τομέα, στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά στην Ευρωζώνη, που δεν μπορεί να παίξει καμία χώρα. Είδατε, επεστράφει ο προϋπολογισμός της Ιταλίας. Παίζουν όμως με επεστράφει... Παίζουμε τους σκόπους και με τις θυσίες του ελληνικού λαού, γιατί μετά από όλα αυτά τα χρόνια, μετά από όλα αυτά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, μετά από όλα αυτά τα οποία προέβλεπαν τα μνημόνια και εφαρμόστηκαν από τον κόπο και τον ιδρώτα του ελληνικού λαού, να φτάνουμε πάλι στο σημείο να λέμε αύριο αν θα μας συμπεριλάβουν τα ομόλογά μας και αν μας βάλουν κάποιο αστερίσκο, τις κατακτήσεις των Ελλήνων δυστυχώς πάλι τις τιμωρούν με τον τρόπο τους οι Ευρωπαίοι, που υποτίθεται ότι είμαστε σε μια Ευρώπη της αλληλεγγύης των λαών. Χρειαζόμαστε κάποιες συμμαχίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν τις έχουμε. Αλλά να σας πω ποιος είναι ο αληθινός μου φόβος και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ο αληθινός μου φόβος είναι κάτι άλλο από αυτό που συζητάμε αυτόν τον καιρό. Ο αληθινός μου φόβος είναι η ιστορική περιθωριοποίηση της χώρας. Γιατί? Δίπλα μας υπάρχει η Τουρκία. Κάποτε με τους Τούρκους μαλώναμε, ανταλλάσσαμε μπόμπες, πολεμοφόδια. Γενικώς ήμασταν σε ένα καθεστώς ρήξης. Σήμερα η Τουρκία καλπάζει οικονομικά. Η οικονομία της Βουλγαρίας βελτιώνεται. Των Σκοπίων η οικονομία αρχίζει και κάνει άλματα. Τι σημαίνει αυτό? Τα έθνη υπάρχουν, και αυτό είναι ένα ιστορικό δίδαγμα, όσο έχουν ισχυρές οικονομίες. Καλοί είναι οι στρατιώτες στα σύνορα. Δεν το λέγω. Αλλά ποτέ δεν κατάφεραν οι στρατιώτες από μόνοι τους να συντηρήσουν και να οδηγήσουν στην επιβίωση, την ιστορική επιβίωση ενός έθνους. Αυτός είναι ο αληθινός μας φόβος. Και βλέπω ότι στην οικονομία χάνουμε καιρό. Θα πρέπει η οικονομία μας να επανέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 4% για να μπορούμε να απορροφήσουμε και την ανεργία. Όσο δεν το κάνουμε αυτό, να είστε σίγουρος. Αυτή είναι βέβαια η πεποίθηση και από τη μελέτη των ιστορικών ντοκουμέντων που έχω προβεί μέχρι σήμερα στη ζωή μου. Αυτός είναι ο αληθινός κίνδυνος. Η ιστορική περιθωριοποίηση της χώρας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο απόψινο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Ελλάδας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. 90.000 εγκρίθηκαν και θα δοθούν άμεσα στους πλημμυροπαθείς στο Δήμο Πλατανιά. Αντίστοιχα στο Ηράκλειο, από τον ίδιο κωδικό, θα δοθούν αρχικά 70.000 ευρώ στους δημότες που υπέστησαν καταστροφές από την πρόσφατη θεομηνία. Οι αποφάσεις για την καταβολή του έκτακτου βοηθήματος για τους πλημμυροπαθείς των Δήμων Ηρακλείου και Πλατανιά εκδόθηκαν και πλέον το δόθηκε το πράσινο φως για την καταβολή των αποζημιώσεων. Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασίλης Γιακέρογλου υπέγραψε τις αποφάσεις προκειμένου να πιστωθούν στους Δήμους Ηρακλείου και Πλατανιά τα χρήματα για το έκτακτο βοήθημα και να καταβληθούν στους πολίτες που επλήγησαν από τις πλημμύρες. Όπως ξέρετε, ο Δήμος Πλατανιά την τελευταία μέρα του χρόνου και σχεδόν για όλο το πρώτο δεκαήμερο του 2015 υπέστη αποθεωμηνίες τεράστιες καταστροφές, αρχικά από τις πλημμύρες και συνέχεια φυσικά ακολούθησαν και η χιονοθύελλα και η ανεμοθύελλα. Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος άμεσα, πέρα από τις ενέργειες που έκανε για να προβεί σε πρόχειρες αποκαταστάσεις, ζητήσαμε από το Υπουργείο Εργασίας και Πρόνοιας να υπάρχει η χορήγηση ενός έκτακτου επιδόματος, που είναι για τις πρώτες ανάγκες,
για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που η κατοικία τους υπέστη προβλήματα και βλάβες από τις πλημμύρες της 31 Δεκεμβρίου και της 1 Ιανουαρίου. Το ποσό που αφορά τον Δήμο Ηρακλείου έρχεται σε 70.332,80 ευρώ, ενώ για τον Δήμο Πλατανιά 90.000 ευρώ, ενώ ο καθεδικιούχος θα λάβει επίδομα 586 ευρώ. Πετύχαμε λοιπόν αυτό το ποσό να διοχετευτεί στο Δήμο, έτσι να μας δώσει τη δυνατότητα να καταβάλουμε το επίδομα αυτό το οποίο το προσδιορίζω όμως στο ύψος των 586 ευρώ ανά οικογένεια, ανά νοικοκυριό, να το πω πιο σωστά. Ήδη εμείς έχουμε συστήσει κλιμάκια από την πρώτη μέρα που υπήρξε το πρόβλημα με μηχανικούς και υπαλλήλους της διοικητικής υπηρεσίας και κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου, προκειμένου μέσα από τις αυτοψίες να διαπιστώσουν αν υπάρχουν και βλάβες στην οικοσυσκευή, η οποία ακολουθεί μια δεύτερη διαδικασία, η οποία έχει αποζημιώσει για την οικοσυσκευή σε δεύτερο στάδιο. Και η πρόθεσή μας είναι άμεσα στο επόμενο διάστημα να δώσουμε σε όλους αυτούς που πλήγει και η κατοικία τους εφάπαξ το ποσό που προέφερα προηγουμένως για τα πρώτα τους έξοδα. Να σημειωθεί ότι τις επόμενες ημέρες θα εκδοθούν και οι σχετικές αποφάσεις για την αποζημίωση της οικοσυσκευής. Ευχάριστα είναι τα νέα για την κρουαζιέρα την φετινή τουριστική χρονιά. Κατά τη διάρκεια της νέας σεζόν, στο λιμάνι της Σούδας θα δέσουν τα πλοία 5 νέων εταιριών, ενώ συνολικά έχουν υπολογιστεί 68 αφήξεις, από τις οποίες πρόκειται να φτάσουν στα Χανιά περίπου 90.000 επιβάτες. Περίπου 90.000 ξένοι επισκέπτες αναμένεται να φτάσουν στο λιμάνι της Σούδας και στην πόλη των Χανίων το 2015, καθώς 5 νέες κορυφαίες εταιρείες κρουαζιέρας έχουν προγραμματίσει 68 αφήξεις για φέτος. Η MSC το Μάιο του 2015, η Crystal τον Σεπτέμβριο του 2015, η Costa τον Νοέμβριο του 2015 και η Princess και Aida τον Απρίλιο και τον Νοέμβριο του 2016. Το γεγονός ότι αυτές οι 5 κορυφαίες εταιρείες επισκέπτονται για πρώτη φορά το λιμάνι της Σούδας είναι πολύ σπουδαίο, καθώς αναβαθμίζει σημαντικά το λιμένα της Σούδας και τον προορισμό των Χανίων στο χάρτη της Διεθνούς Κρουαζιέρας. Η MSC θεωρείται μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρείες, είναι η τέταρτη ουσιαστικά μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο. Η Costa, η Aida και η Princess ανήκουν στο μεγαλύτερο όμιλο εταιριών, στο μεγαλύτερο όμιλο διαχείρισης κρουαζιεροπλοίων, την Carnival, στην πρώτη εταιρεία ουσιαστικά στον κόσμο, ενώ η Crystal είναι μια διάσημη εταιρεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους επιβάτες της. Έτσι, το 2015 προβλέπεται μια πολύ καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, καθώς θα υπάρχει σημαντική αύξηση σε αριθμό πλοίων και επιβατών σε σχέση με πέρυσι. Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι η εταιρεία Royal Caribbean International τριπλασίασε τις αφήξεις της στο λιμάνι της Σούδας για το 2015. Από 9 αφήξεις το 2014, φέτος έχει προγραμματίσει 31 με πλοία άνω των 2.000 επιβατών. Οι πολύ θετικές αυτές εξελίξεις είναι αποτέλεσμα της εξωστρέφειας του Λιμενικού Ταμείου και των κατηδίαν επαφών που έγιναν τον τελευταίο χρόνο στα κεντρικά γραφεία των εταιριών στην Αμερική και στην Ευρώπη, με υψηλό βαθμό στελέχη των εταιριών, όπου έγιναν αναλυτικές τεχνικές παρουσιάσεις του λιμένα της Σούδας, των βελτιώσεων των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών στο λιμάνι και φυσικά των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των Χανίων, του νομού και της πόλης. Και επίσης είναι αποτέλεσμα φυσικά της συνεχούς παρουσίας του Λιμενικού Ταμείου στις διεθνείς εκθέσεις κρουαζιέρας τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, οι αφήξεις κρουαζιερόπλοιων το 2011 ήταν 72, 54 το 2012, 47 το 2013, 38 το 2014, ενώ για το 2015 έχουν προγραμματιστεί 68. Το πρώτο κρουαζιερόπλοιο για φέτος με το όνομα Hamburg της Plantur Cruises έχει προγραμματιστεί να φτάσει στο λιμάνι της Σούδας στις 15 Μαρτίου με 420 επιβάτες, ενώ η 68η και τελευταία κρουαζιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου με το πλοίο Costa Neoriviera. Μέσα από συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων Κώστας Μπροκαλάκης, τόνισε ότι για τα επόμενα χρόνια, για το 2016 και το 2017, οι προσπάθειες του Λιμενικού Ταμείου θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς και επιμονή, με στόχο την προσέλκυση ακόμη περισσότερων εταιριών διαχείρισης κρουαζιερόπλοιων, προκειμένου τα Χανιά να καθιερωθούν ως ποιοτικός προορισμός κρουαζιέρας, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Το κρουαζιερόπλοιο Φαντασία έκανε ποδαρικό το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου. Περισσότεροι από 4.500 επιβάτες έκαναν πραγματική απόβαση στην πόλη, η οποία ωστόσο μετρά ακόμα τις πληγές της από την πρόσφατη κακοκαιρία που σάρωσε την Ανατολική Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες. 4.500 τουρίστες έφτασαν σήμερα στο Ηράκλειο με το πλοίο Φαντάζια της εταιρείας MSC, οι οποίοι πολλοί από αυτούς ξεχύθηκαν στην πόλη του Ηρακλείου για να κάνουν τη βόλτα τους να θαυμάσουν τα αξιοθέατα
αλλά και να ψωνίσουν. Ήταν μια τονωτική ένεση για τον εμπορικό κόσμο της πόλης το συγκεκριμένο πλοίο, το οποίο είναι δεύτερο από την αρχή του χρόνου, ενώ ουσιαστικά η σεζόν για την κρουαζιέρα αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Μαρτίου. Νομίζω ότι είναι θετικό ότι αρκετοί από τους επισκέπτες μας σήμερα κατευθύνονται προς την πόλη, είτε με τα πόδια, είτε με τα λεωφορεία, είτε με τα διόρροφα λεωφορεία, είτε με τα ταξί. Πρέπει να πω όμως ότι η φετινή και η περσινή χρονιά είναι δύσκολη χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα. Οι συγκυρίες στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ αλλά και στην Τουρκία και με όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή δημιουργούν προβλήματα. Παρά τα αυτά, τα πρώτα θετικά μηνύματα για το 2016 έχουν έρθει ήδη. Η MSC, η εταιρεία που είναι και σήμερα στο Ηράκλειο, μας έχει ανακοινώσει, γιατί ξέρετε ο προγραμματισμός είναι μακρά για το 2016, μια αύξηση προσεγγίσεων της τάξης του 575%. Θα έχουμε λοιπόν 23 προσεγγίσεις αντί για 5 που έχουμε φέτος. Αυτό που τόνισε ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια από όλους τους φορείς, το λιμάνι, το Δήμο, την Περιφέρεια, τον Εμπορικό Σύλλογο και το Επιμελητήριο, προκειμένου η Κρήτη αλλά και το λιμάνι του Ηρακλείου να καταφέρει να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα κρουαζιερόπλια τα επόμενα χρόνια. Και το Επιμελητήριο και η Περιφέρεια αλλά και ο Εμπορικός Σύλλογος σε μια γροθιά να βοηθήσουν στο να διεκδικήσουμε το καλύτερο. Έχουμε ζητήσει το μελητήριο να μας συνοδεύσει συνέχεια στο Μαϊάμι. Θα ζητήσουμε το ίδιο και από το Δήμο Ηρακλείου, διότι νομίζω ότι μόνο έτσι, συντονισμένα, θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το καλύτερο για τον προορισμό μας. Το τι συμβαίνει φέτος στην Ασία, που ακόμα παραπάνω πλοία δυστυχώς φεύγουν από τη Μεσόγειο και πάνε προς αυτή την χώρα, την Κίνα, είναι προσωρινά ανησυχητικό. Ευελπιστούμε όμως με τις κινήσεις που θα κάνουμε μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης και τον ενταλμένο σύμβουλο κ. Βαμιδάκη, θα καταφέρουμε σε μερικά χρόνια να φέρουμε τουρίστες κρουαζιέρας από την Κίνα. Η επίσημη παρουσίαση των υποψηφίων βουλευτών του ποταμιού στο Ρέθυμνο έγινε την Τρίτη το βράδυ. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον Ευρωβουλευτή του κόμματος και γνωστό ακαδημαϊκό Γιώργο Γραμματικάκη. Στο Ρέθυμνο βρέθηκε χθες ο Ευρωβουλευτής του ποταμιού Γιώργος Γραμματικάκης σε εκδήλωση του κινήματος. Ένα κόσμο που θα έλεγα περιμένει με προσδοκία, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών, το ποτάμι να είναι σύμφωνο με τις διακηρύξεις του. Δηλαδή να επιδιώξει τη συνεργασία, να επιδιώξει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα του τόπου και βέβαια να αποφύγουμε σαν λαός, σαν τόπος, στις μεγάλες περιπέτειες. Αυτές είναι οι προσδοκίες του ποταμιού και νομίζω θα δικαιωθούν. Η υποψήφια βουλευτής Ρεθύμνου με το ποτάμι, Βάσο Λίπα, είναι διδάκτορας ιστορίας, αρχαιολογίας και επιχειρηματίας. Για πρώτη φορά έχει πολύ μεγάλη σημασία η τρίτη δύναμη. Και αυτή η τρίτη δύναμη θέλουμε να είναι η δύναμη της Κρήτης, η δύναμη του τόπου μας. Μαζί γινόμαστε ποτάμι, μαζί όλοι ενωμένοι για ένα μέλλον, για ένα αύριο που θα το παραδώσουμε με σεβασμό και με δύναμη στα παιδιά μας. Ο υποψήφιος βουλευτής με το ποτάμι στο Ρέθυμνο, Νίκος Μορδοβανίδης, είναι μάνατζερ ξενοδοχειακών μονάδων. Το παλιό πολιτικό σύστημα μας έφερε στην άκρη του γκρεμού. Πολλοί λένε ότι έχουμε πέσει κιόλας. Το ποτάμι μεταλλάσσεται και γίνεται το δέντρο που θα κρατήσει την πτώση. Το ποτάμι λοιπόν είναι η μόνη σταθερά για τη Δευτέρα το μεσημέρι να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση με ευρωπαϊκή προοπτική. Το ευρώ είναι το σπίτι μας και η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Αυτά είναι αλληλένδετα. Η Ελλάδα και η Ευρώπη θα πάνε μαζί στο μέλλον. Ο υποψήφιος βουλευτής με το ποτάμι, Μανώλης Μοσχονάς, είναι πρώην αξιωματικός της Ελλάς, απόφυτος της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Το ποτάμι ακούει την αγωνία του κόσμου, γνωρίζει τα προβλήματα της καθημερινότητας. Είναι ένα νέο κόμμα με καινούριους ανθρώπους, έχει νέες θέσεις και ιδέες και μπορεί μέσα από λογικές προτάσεις να εξασφαλίσει την επόμενη ημέρα. Έχει και τους ανθρώπους και τον τρόπο να το κάνει αυτό το πράγμα. Η υποψήφια βουλευτής Ρεθύμνου με το ποτάμι Αναστασία Σουβατζή ασχολείται με την εισαγωγή και εξαγωγή τουριστικών ενδυμάτων. Με δύναμη, τόλμη, θέληση μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι μας. Ένας-ένας είμαστε μονάδα. Όλοι μαζί είμαστε ποτάμι. Και έτσι λοιπόν με την ορμή του μπορούμε να κάνουμε τη συνέπεια, το λόγο μας και όλο αυτό που πρέπει στην αισιοδοξία να το έχει κάθε ένας άνθρωπος μέσα μας. Αυτό που έχω περισσότερο να πω ότι είναι η σφαίρα σκοτώνει τον εχθρό μας. Η ψήφο μας σκοτώνει το μέλλον των παιδιών μας. Αυτό πρέπει να προσέξουμε, παιδιά, την Κυριακή. Υποψήφιος με το κόμμα του Απόστολου Γλέτσου τελεία θα είναι ο Χανιώτης Νίκος Κορονάκης. Ο κ. Κορονάκης, μιλώντας τηλεόραση Κίδων, παρουσίασε τις βασικές από τις θέσεις του κόμματός του.
Η Τελεία δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά κόμμα με πρόγραμμα για όλα τα χαρτοφυλάκια και θέλει να βάλει τέλος στη διαφθορά και σε όλα όσα μας βασάνισαν και μας βασανίζουν, επεσήμανε ο επικεφαλής της Τελείας Απόστολος Γκλέτσος. Ο υποψήφιος βουλευτής του κόμματος από τα Χανιά Νίκος Κορονάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευθούν την Τελεία. Η πόλωση είναι μεγάλη, αλλά όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ψηφίσουμε τα μικρά κόμματα. Και ιδιαίτερα τον Απόστολο Γκλέτσο. Είναι επιτακτική ανάγκη να μπει στη Βουλή. Είμαστε το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που έχουμε ξεχάσει τι θα πει δεξιά και αριστερά. Είμαστε ακριβώς στο σημείο που συμπίπτουν αυτά τα δύο. Το πρόγραμμα το εξάγγειλε ο πρόεδρος μας ο Απόστολος Γκλέτσος εχθές. Ξεκινάει από τον πρόγραμμα. Υπάρχουν και άλλες πολλές λεπτομέρειες. Υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχει όραμα. Και πρέπει να μάθουμε την καθαρή αλήθεια για το κάθε θέμα, να βάλουμε εξειδικευμένους ανθρώπους να δουλέψουν πάνω σε αυτό με τιμιότητα που είναι το πιο σημαντικό. Θα βρούμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Σύμφωνα με τον υποψήφιο βουλευτή του κόμματος στα Χανιά Νίκο Κορονάκη, οι θέσεις της Τελείας στηρίζονται στην ελπίδα ότι υπάρχει γυρισμός για τη χώρα. Ο ίδιος αναφέρθηκε στον επικεφαλής του κόμματος, Απόστολο Γκλέτσο, λέγοντας ότι έχει δώσει δείγματα γραφής ως δήμαρχος Τηλίδας. Θα ήθελα να σας πω ακόμα ότι γιατί Τελεία, γιατί υπάρχει έργο. Υπάρχει ένας Δήμος που υπάρχει Ομόνοια πάνω από 70%. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και υπάρχει έργο. Είναι ο πρώτος Δήμος στη χώρα και αυτό είναι μια μικρογραφία της Ελλάδας. Στόχος του κόμματος του Απόστολου Γκλέτσου είναι το 3% και η είσοδός του στη Βουλή. Όπως έχει υπογραμμίσει, η χώρα έχει ανάγκη από πολυκομματικές κυβερνήσεις για να πάψει η διαφθορά και τονίζει πως η Ελλάδα νοικοκυρεύεται πολύ εύκολα με πολλή δουλειά. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης που έγινε το πρωί στο Ηράκλειο. Στη διάρκεια της αναζητήθηκαν τρόποι για την άμβληση του κυκλοφοριακού στο κέντρο του Ηρακλείου. Το θέμα του κυκλοφοριακού προβλήματος στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου συζήτησε σήμερα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Χάρης Μαμουλάκης με τον κυκλοφοριολόγο Δημήτρη Ρέντζο, ο οποίος έχει κάνει και τη σχετική μελέτη εδώ και χρόνια για το Δήμο Ηρακλείου. Μια μελέτη η οποία ουσιαστικά αναθεωρείται σταδιακά με βάση τα νέα δεδομένα που υπάρχουν. Ο κύριος Ρέντζος τόνισε ότι θα πρέπει αφενός να γίνουν οι αναπλάσεις στο κέντρο της πόλης και αφετέρου να υπάρξουν μικρές αλλαγές στην κυκλοφοριακή μελέτη με βάση τα νέα δεδομένα. Το σοβαρό πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στους βασικούς άξονες, η οποία είναι Δικαιοσύνης Καλοκαιρινού και Αυγούστου 1821 και Μεγάλη Έβανες. Η Αυγούστου βέβαια ένα μεγάλο μέρος της σχεδόν ολόκληρη έχει πεζοδρομηθεί, αλλά και αυτό θα πρέπει να ίσως να αναθεωρηθεί, μήπως χρειάζεται κάποιο τμήμα της να χρησιμοποιείται και για την κυκλοφορία. Οι άλλες βασικές αρτηρίες θα πρέπει να αναπλαστούν, όπως είναι στο αρχικό σχέδιο της μελέτης, και να γίνουν ρυθμίσεις ούτως ώστε όχι μόνο η κυκλοφορία και τον γιοταχή και τον ταξί να είναι καλύτερη, αλλά και η εξυπηρέτηση με τα λεωφορεία να είναι πολύ πιο ικανοποιητική από ό,τι είναι σήμερα. Αύριο αναμένεται να συνεδριάσει για πρώτη φορά η Επιτροπή Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου. Όμως αυτό που τόνισε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είναι ότι θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρξει μια προσπάθεια τόσο από τη Δημοτική Αρχή όσο και από τους χρήστες, δηλαδή τους ίδιους τους πολίτες και οδηγούς, για να βελτιωθεί το κυκλοφοριακό στο κέντρο της πόλης. Είναι πολλά τα θέματα, μας απασχολούν. Πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να ξεμπλοκάρουμε κάποια λύση. Ξέρετε, στο κυκλοφοριακό δεν υπάρχει. Υπάρχει βελτίωση. Αυτό είναι ο ρεαλιστικός στόχος. Να λυθεί με ένα μαγικό ραβδί εν μία νυχτή το κυκλοφοριακό πρόβλημα που τόσο είναι τονισμένο τα τελευταία χρόνια στην πόλη είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ας είμαστε ρεαλιστές. Όμως, να βελτιώσουμε την εικόνα είναι κάτι που μπορούμε να το καταφέρουμε, με πάντα βέβαια συνεπικουρούμενοι με την προσπάθεια όλων και των μελετητών και αυτών που υλοποιούν τα έργα, αλλά και των ίδιων των οδηγών, των ίδιων των δημοτών. Την ψύχρεμη αναθεώρηση του ζητήματος Ρίχτερ από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης ζητούν η επικεφαλής παράταξη και η αξιωματική αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου. Ισότιμα θα σταλούν στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και τα υπόλοιπα ψηφίσματα των δημοτικών παρατάξεων. Στη συνεδρία συμμετείχαν ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, Μανούσος Παραγιουδάκης, και για πρώτη φορά ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιος. Κοινό ψήφισμα προς το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης κατέθεσαν οι δημοτικές παρατάξεις Μαρινάκη Νίνου σε ό,τι αφορά την αναγόρευση του Χάινις Ρίχτερ σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πιστεύουμε ότι κανείς δεν δικαιούται με το πρόταγμα της αντικειμενικότητας και ουδετερότητας στην επιστημονική έρευνα να αφήνει το παραμικρό περιθώριο για την ταύτιση θητών και θυμάτων, ούτε να υποβαθμίζει εν προκειμένου
τους ηρωικούς αγώνες των κριτικών ενάντια στην υποδούλωση και τον ναζισμό. 50 εκατομμύρια θύματα του ναζισμού δεν μπορούν να σβηστούν, ούτε να τα διαγράψει η ιστορία από κανένα βιβλίο, οποιοδήποτε πολυγραφότα του κυρίου Ρίχτερ ή όπως αλλιώς ονομάζεται. Ισότιμα θα αποσταλούν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης τα ψηφίσματα των υπολείπων δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Ρεθύμνου. Οι παλινοδίες στις τοποθετήσεις καθηγητών του και η συνολική αδυναμία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης να αιτιολογήσει τις επαφωτερίζουσες επιλογές των μελών του δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες για τη μη κανονική λειτουργία του. Ένας άνθρωπος όπως τον κύριο Ρίχτερ που δεν σέβεται αυτό το αίμα που έχει χυθεί για την ελευθερία αυτού του τόπου για μένα είναι ανεπιθύμητο στον ελληνικό χώρο και για αυτό που έγραψε απάντηση ο κύριος Στεργίου στον αρχηγό ζητώ την απομάκρυνσή του από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Δεν είναι θέμα ακαδημαϊκό ή κυρίως ακαδημαϊκό. Τα ελαττήρια και τα κίνητρα αυτής της εκστρατείας είναι πριν απ' όλα πολιτικά. Πάνω από 1.700 συμπολίτες μας συνυπέγραψαν το αίτημα που καταθέσαμε με τον κύριο Σταράκη στις 3 Δωδεκάτου 2014 να καταδικάσουμε ψήφισμα την αναγόρευση του Γερμανού ιστορικού Ρίχτερ σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης και να ζητήσει την άμεση ανάκληση της αναγόρευσης από το Πανεπιστήμιο. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνου συμμετείχαν ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ Μανούσος Παραγιουδάκης και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιος για πρώτη φορά. Διάβασα και άκουσα ότι ο Χάινς Ρίχτερ είναι καλός και μεγάλος συγγραφέας, αλλά είναι ένας αποτυχημένος αναθεωρητής. Όπως ελέγχτε από το Δήμαρχο, το μεγεθύνευο, το διευρύνω, στην Ευρώπη εδώ και 15 με 20 χρόνια έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία, καθοδηγούμενη από Γερμανούς, ακαδημαϊκούς, πολιτικούς και άλλους, που θέλουν να διαγράψουν αυτή τη φοβερή περίοδο για τους λαούς και βεβαίως αυτή την ντροπή για τους Γερμανούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αυτός ο λόγος να γίνει αφορμή να θυγεί η σχέση της κοινωνίας μας, του τόπου μας με το Πανεπιστήμιο μας. Αγαπούμε πολύ τα πρόσωπα και το Πανεπιστήμιο. Το τιμούμε και το σεβόμαστε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Όλα τα νέα της επικαιρότητας, καθώς και τις ενημερωτικές αλλά και ψυχαγωγικές εκπομπές του σταθμού μας, μπορείτε να τα παρακολουθείτε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kidon.gr. Μείνετε κοντά μας, σε λίγα λεπτά ακολουθεί η εκπομπή Σεργιάννη στην παράδοση. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.